Αυλέ άνοιξε χθες το απόγευμα στην παραλία του Βόλου το 7ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Βόλου, το οποίο συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας των εκδηλώσεων, λειτουργήσε χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με την υποστήριξη παιδαγωγών, ενώ ακολούθησε συζήτηση με θέμα κράτος και παρακράτος το αντιφασιστικό κίνημα. Ακολούθησαν προβολές, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία. Τη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων έγινε συζήτηση με θέμα Μανολάδα, κοινή πατρίδα ξένων και ντόπιων εργατών. Από την άποψη αυτή, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ έχει ξεκάθαρα και ένα αντιφασιστικό χαρακτήρα και αυτό θέλουμε με κάθε τρόπο και να το κάνουμε καθαρό, αλλά και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα προς την κατεύθυνση εκείνη όπου να πείθουμε τους συμπατριώτες μας, τους συμπολίτες μας, τόσο για το ότι ο ρατσισμός είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τους μετανάστες, δεν πλήττει μόνο τους μετανάστες, αλλά προσβάλλει και όλους εμάς οι οποίοι αποδεχόμαστε μια τέτοια τακτική, όσο και παράλληλα ότι ο φασισμός είναι η γενεσιουργός αιτία αυτών των ρατσιστικών συμπεριφορών.